Αδερφοί μου, χαίρετε. Συνεχίζουμε την καλή συνήθεια του Θείου Κηρύγματος των ομιλιών περί της πίστεως, περί της ζωής μας κοντά στον Χριστό, περί του πνευματικού αγώνος. Προσπαθούμε με λίγα λόγια να μην είμαστε κολλημένοι σε αυτόν τον κόσμο, αλλά συνεχώς να ανυψώνουμε τη διάνοιά μας και την καρδιά μας προς τον ουρανό. Αυτόν τον καιρό, για όσους γνωρίζουν και για όσους όχι, επεξεργαζόμαστε το θέμα πώς μας θέλει ο Χριστός, σε συνέχειες, διότι είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα και θέλουμε σε αυτή την περίοδο τώρα που έχουμε μπει, την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, να ασχοληθούμε κάθε Σάββατο με αυτό το βασικό ερώτημα, γιατί σίγουρα για κάθε άνθρωπο ο οποίος θέλει να ευχαριστήσει τον Χριστό και τους ανθρώπους και να ζήσει σύμφωνα με τις εντολές του, αυτό είναι το κύριο μέλημά του. Όπως γνωρίζετε, κάθε φορά πολλά μας έρχονται μέσα στο μυαλό, πολλά θέλουμε να πούμε, πολλά σκεφτόμαστε, πολλά συμπληρώνετε εσείς, σίγουρα είμαι σίγουρος γι' αυτό, πολλά σημειώνουμε στο χαρτάκι μας, στο βιβλίο της ζωής μας και είμαστε οι μαθητές του Χριστού στο σχολείο Του και χαιρόμαστε που δεν είμαστε σε κανένα άλλο σχολείο, γιατί σε αυτόν τον κόσμο που είναι σκληρός υπάρχουν πάρα πολλά σχολεία και ένα βασικό σχολείο είναι η τηλεόραση, η οποία δυστυχώς αποβλακώνει τα παιδιά μας και τους ανθρώπους γενικότερα. Στην προσπάθειά μας να ευχαριστήσουμε τον Χριστό, πρέπει να ξέρουμε πώς να ενεργούμε. Αδερφοί μου, κάθε βράδυ πρέπει να ελαφρύνουμε την ψυχή μας, τα έργα μας, την ζωή μας, τη συμπεριφορά μας με τη μετάνοια. Πρέπει κάθε βράδυ να ασχολούμαστε λιγάκι, με λίγη ώρα, αν θέλουμε να νικήσουμε την κακία, να ασχολούμαστε με το τι κάναμε κατά τη διάρκεια της ημέρας και το πόσο αυτό φώτισε τη ζωή μας ή τη σκότισε και να μετανοούμε ανάλογα. Υποτίθεται ότι ο άνθρωπος με το θέλημα του Θεού ασχολείται και θέλει να ευχαριστήσει τον Θεό. Όσο προχωράει ο καιρός του πνευματικού αγώνα, ξέρουμε πολύ καλά πότε κάνουμε άσχημα και πότε κάνουμε καλά. Όμως θα ήταν πολύ ελλιπές και θα ήταν πολύ αμέλεια, σοβαρό αμάρτημα, δηλαδή βασικό, να μην κάνουμε κάθε βράδυ την αυτοεξέτασή μας. Δηλαδή να συμπεριφερόμαστε με αδιαφορία και γενικότερα να μην εργαζόμαστε εσωτερικά, γιατί όλα αυτά τα οποία περιγράφουμε σε αυτόν τον κύκλο των ομιλιών είναι θέματα εσωτερικής εργασίας. Γι' αυτό παρακαλώ αποκτήστε αυτή την καλή συνήθεια, την οποία να σημειώσετε στο χαρτάκι σας και είναι αυτή. Πια κάθε βράδυ ελαφρύνω τα έργα μου και το βάρος που έχω μέσα στην ψυχή μου, γιατί σίγουρα έκανα λάθη, με την μετάνοια. Πολλές φορές είναι άνθρωποι οι οποίοι μέσα στην εκκλησία, μέσα στην οικογένειά μας, μέσα στη συμπεριφορά τους και τα λοιπά, από την πολύ χαρά τους, αν θέλετε, από την ιδιοσυγκρασία τους ή επειδή, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλουν να στεναχωριούνται πολύ, τρέπονται στην πολυλογία. Και βλέπουμε ότι από τη μια όταν αγαπούμε χαιρόμαστε έναν τέτοιον άνθρωπο, δεν τον παρεξηγούμε, αλλά μας κουράζει. Γιατί μας κουράζει? Γιατί η πολυλογία μας κουράζει. Και πάμε τώρα να στηρίξουμε το συλλογισμό μας. Όταν κανείς θέλει να μιλάει συχνά και πάρα πολύ, τότε σιγά σιγά απογυμνώνεται από τις θεμελιώδεις πνευματικές έννοιες. Δηλαδή η πολυλογία τον κάνει να τρέπεται και στη μορολογία και στην αργολογία και τελικά το ενδιαφέρον του να στρέφεται προς τα εκεί και όχι σε ανώτερα πράγματα. Φυσικά χάνει τη δύναμη που έχει να αγωνίζεται εναντίον των λογισμών, γιατί ο άνθρωπος ο οποίος μιλάει πολύ μπερδεύει και το μυαλό του πάρα πολύ και φυσικά είναι φλίαρος σε όσους συναντά, μιλάει πολύ μαζί τους και εκτρέπεται διαρκώς σε άκυρα και άκυρα λόγια. Βέβαια, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, αδερφοί μου, τηρούν τη σιωπή στον κατάλληλο καιρό. Τώρα, παραδείγματος χάρη, αυτή η περίοδος είναι μια περίοδος περισυλλογής. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι μιλούν συνέχεια όλη την ημέρα, αλλά διατηρούν την ησυχία μέσα τους. Πώς συμβαίνει αυτό? Μιλούν συνεχώς για τον Χριστό, μιλούν για σοβαρά πράγματα, μιλούν για την αιωνιότητα, μιλούν για την οριμότητά μας ως πολίτες, ως έθνος γενικότερα. Δηλαδή, συνεχώς ασχολούνται με συζητήσεις και δημιουργούν συζητήσεις ανώτερο επίπεδο. Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να μιλούν όλη την ημέρα, αλλά δεν είναι αργολόγοι.
και φυσικά διατηρούν μέσα τους την ηρεμία, γιατί ξέρετε ότι βασικό πράγμα είναι να ξέρουμε ότι η φλιαρία του ανθρώπου γίνεται μέσα στην ψυχή του πρώτα και μετά εκτός του στόματος. Διότι μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μιλούν, αλλά να μιλούν συνέχεια μέσα τους. Μαζί με αυτόν την προσπάθεια που θα κάνουμε αυτή την περίοδο και είναι η προσπάθεια να ελαττώσουμε την αργολογία μας, βοηθάει πάρα πολύ το να αγαπήσουμε τον κόπο. Ξέρετε ότι τίποτα δεν γίνεται χωρίς κόπο σε αυτή τη ζωή και χωρίς πόνο καρδιάς. Όλα τα ευάρεστα στο Θεό έργα, αλλά και όλα τα έργα τα μεγαλόπνοα και τα βασικά στη ζωή έγιναν γιατί ο άνθρωπος θέλησε να αγωνιστεί, θέλησε να κοπιάσει. Πρέπει λοιπόν εκείνος που θέλει να κάνει πνευματική προκοπή, έτσι, να απαρνηθεί πρώτα απ' όλα όλα αυτά τα οποία έχει στο μυαλό του, τα θελήματά του, τα όνειρά του ενδεχομένως, χωρίς να τα καταργήσει, προσέξτε, και να ασχοληθεί με λιγότερα πράγματα, να μην έχει δηλαδή περιουσίες και μέρημνες και, πολλούς περισπασμούς, έτσι ώστε να μπορέσει να εργαστεί πνευματικά. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι. Βέβαια, ένα άλλο είναι ότι δεν πρέπει ο άνθρωπος που αγωνίζεται και κάνει κόπο να προσέχει τις αμαρτίες των άλλων, αλλά πρέπει να ασχολείται με τις δικές του. Και φυσικά να προσευχόμαστε για όλο αυτό, να μας δίνει δηλαδή ο Χριστός την ανάλογη ωριμότητα, να κάνουμε κόπο, κόπο με αγάπη και κόπο για σημαντικά έργα, όχι για ασήμαντα. Βλέπω πολλές φορές την ψυχή των ανθρώπων να έχει τόσο πόνο και αγωνία και άγχος και φόβο, για ποιο λόγο, για ασήμαντα πράγματα, ειλικρινά για πράγματα τα οποία θα μπορούσαν και να μην γίνουν. Και αυτό είναι τραγικό. Ένας άνθρωπος, ο άνθρωπος, αυτό το δημιούργημα, το τόσο σημαντικό για τον Χριστό, για την Θεότητα, για την Αγία Τριάδα, να καταντά, να αγχώνεται και να αγωνιά για πράγματα δευτερεύοντα, τη στιγμή που καταργεί από τη ζωή του πρωτεύοντα πράγματα. Και φυσικά, αδερφοί μου, το λέω αυτό γιατί έχω στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή ένα περιστατικό πρόσφατο κατά το οποίο δύο νέα παιδιά θέλουσαν να κρατήσουν το παιδί το οποίο είχε στα σπλάχνα τους η μικρή κοπέλα, είχε στα σπλάχνα της η μικρή κοπέλα και όλοι γύρω τους ασχολούνται, αυτή τη στιγμή γίνεται μια μάχη, γι' αυτό σας έδωσε κιόλας να προσεύχεστε στο διαδίκτυο, ασχολούνται με δευτερεύον μέλημα το τι θα πει ο κόσμος ή αυτή η κοπέλα θα καταστρέψει τη ζωή της αν γίνει μάνα πολύ μικρή. Βλέπετε πόσο τραγικό είναι τελικά να παραβλέπουμε τη ζωή και αντί να νεκρωθούμε για τον κόσμο, έτσι ώστε με τον κόπο που θα κάνουμε αυτό να αποκτήσουμε, την νέκρωση για τον κόσμο, εμείς να κολλάμε όλο περισσότερο στον κόσμο και αυτό ξέρετε θα είναι το πιο καταστρεπτικό στη ζωή μας, γιατί τελικά αυτό θα μετρήσει και όχι οι αμαρτίες που ενδεχομένως κάναμε. Πολλές φορές μιλάμε για την προσευχή και για τη λατρεία. Είναι βασικό να λατρεύουμε τον Θεό, δηλαδή απόλυτα να είμαστε αφοσιωμένοι σε Αυτόν και την ώρα της προσευχής να βγαίνει μέσα από την καρδιά μας ένας αναστεναγμός. Όμως βλέπετε ότι ο άνθρωπος σήμερα, αντί να λατρεύσει τον κτίστη, λατρεύει την κτίση. Και αυτό μπορεί να γίνει κάθε στιγμή και ώρα, γιατί ενώ ο Χριστός έδωσε μέσα από τις ημέρες να το λατρεύουμε Αυτόν, γιατί κοιτάξτε, όντως παίζει ρόλο αν είναι Ανάσταση, Πεντηκοστή, Χριστούγεννα κτλ. Εμείς γινόμαστε υπόδουλοι σε αυτές τις μέρες και υπόδουλοι στις προετοιμασίες, στις ηλικίες, παραδείγματος χάρη για το Χριστουγεννιάτικο και Πασχαλιάτικο τραπέζι. Προσέξτε λοιπόν πώς τα σύμβολα γίνονται για μας τελικά ο Θεός και χάνουμε τον Θεό. Όλη η προετοιμασία, τη Μεγάλη Εβδομάδα παραδείγματος χάρη, και είναι σημαντικό να το πούμε αυτό, γίνεται για το τραπέζι και πολλές φορές χάνεται το νόημα της υπόθεσης αν δεν ενταχθούν όλα αυτά τα έθιμα που έχουμε και τα ήθη στη διαδικασία και στην πορεία αυτή. Ποια είναι η πορεία? Να συναντήσουμε τον Χριστό, να λατρεύσουμε τον κτίστη και όχι την κτίση. Να μην περάσει και αφοσιωθεί το μυαλό μας και η κοιλιά μας και η καρδιά μας στα δευτερεύοντα πράγματα τα οποία θα τα κάνουμε και αυτά και να χάσουμε συνεπώς την ουσία. Όχι τύπος λοιπόν, αδερφοί μου, αλλά ουσία. Να προσέξουμε πολλές φορές, να μην λατρεύουμε αυτά που έφτιαξε ο Δημιουργός, αλλά τον ίδιο τον Δημιουργό. Και να πω και κάτι τώρα έτσι που ταιριάζει με αυτήν την περίπτωση,
σίγουρα είναι πολύ βασικό επίσης να μην σε αυτήν τη ζωή χρησιμοποιούμε τους ανθρώπους και τιμούμε τα πράγματα, αλλά να χρησιμοποιούμε τα πράγματα και να τιμούμε τους ανθρώπους, κάτι που είναι λογικό και αγαπητό σε όλους. Είναι σίγουρο ότι εφόσον είσαι μέσα στην Εκκλησία και αγωνίζεσαι, θα θέλεις να σωθείς κιόλας, δηλαδή θα θέλεις να φτάσεις στο σημείο κάποτε που να είναι η ψυχή σου έτοιμη και να πάει κοντά στον Θεό. Υπάρχουν πολλοί δρόμοι σωτηρίας, αλλά να ξέρετε ότι μερικά πράγματα είναι τόσο βασικά που πρέπει να τα γνωρίζουμε έτσι ώστε να μην χαθούμε. Παραδείγματος χάρη, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα στον άνθρωπο ο οποίος θέλει να φτάσει στον Θεό από την πονηριά. Δηλαδή η πονηριά σκοτίζει τόσο πολύ το μυαλό του ανθρώπου που έχει τη δυνατότητα να σε χάσει. Αντιθέτως, αν εσύ προσπαθείς να έχεις ησυχία και κατά την ησυχία αυτήν που αποκόπτεις από το χρόνο της ημέρας και στέκεσαι σε ένα μέρος και διαβάζεις, δηλαδή ησυχία και μελέτη, θα σε φωτίσει το νου και θα χάσεις κάθε πονηριά και κάθε κακία του κόσμου αυτού. Φυσικά, τίποτα δεν οδηγεί πιο γρήγορα στο να πονάει η ψυχή σου και να δυσκολεύεται, όσο τι, το να μην θυμάσαι ούτε τον θάνατο, ούτε τα καλά του Θεού, ούτε το ότι Εκείνος ορίζει τη ζωή σου και όλα έγιναν αναπάντεχα πολλές φορές, και να σκέφτεσαι συνεχώς με άγχος ότι εσύ θα κρατήσεις την πορεία σου επειδή την προγραμμάτισες όπως ήθελες. Αυτό είναι λάθος. Γι' αυτό και διαβάζουμε γενικότερα, αδελφοί μου, και ένα σχετικό φυλάδιο έχουμε εκδώσει από την Ορθόδοξη Αγκαλιά στο τι ωφελεί το διάβασμα. Διαβάζουμε, μελετούμε για να φωτίζεται ο νους μας. Βλέπετε και όλα αυτά που κάνουμε, οι ομιλίες και το Θείο Κήρυγμα, το οποίο είναι το πρώτιστον για τον κήρυκα του Λόγου του Θεού, για τον ιεροκήρυκα, για τον άνθρωπο ο οποίος αφοσιώθηκε στο να μιλάει στους άλλους για τον Χριστό, και αυτό είναι ένα έναυσμα, είναι μια μαθητεία, είναι ένα σχολείο, είναι ένα βιβλίο στο οποίο παρακολουθείτε. Με λίγα λόγια, δεν θες να διαβάσεις, άκου. Δεν θες να ακούσεις, δες. Δες πράγματα τα οποία θα γεμίσουν την ψυχή σου. Σίγουρα ξέρετε πολύ καλά ότι το κακό δεν υπάρχει, ούτε οντολογικά, γιατί είναι απλώς η έλλειψη του καλού. Άρα θεωρήστε στη ζωή σου ότι τίποτα δεν είναι κακό. Όλα μπορούν να γίνουν και να μετατραπούν σε καλό, ακόμα και αν είναι μια αναποδιά, μια ατυχία, μια αδυναμία, μια δοκιμασία της ώρας. Συνεπώς, ο άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με το να κόψει το θέλημά του και να το προσαρμόσει στο θέλημα του Θεού, και δεν είναι υπερήφανος και κακός, αυτός ο άνθρωπος θα πάει μπροστά. Ο άλλος άνθρωπος, ο οποίος γκρινιάζει συνεχώς και πολυλογεί, όπως λέγαμε νωρίτερα, και συγχύζει και τους άλλους, δηλαδή γκρινιάζει, πολυλογεί και συγχύζει και τους άλλους, αυτός ο άνθρωπος θα έχει πρόβλημα και δεν θα μπορέσει παρά μόνο να χαθεί στο δρόμο και στην πορεία της επικοινωνίας με τον Θεό. Εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος απέχει από υπερβολές και από ελλείψεις και συγκεντρώνει το μυαλό του, αυτός ο άνθρωπος, αδερφοί μου, θα είναι πολύ δύσκολο να χαθεί. Και φυσικά να ξέρετε ότι θα το λέμε πάρα πολλές φορές αυτό κατά τη διάρκεια αυτών των ομιλιών, δεν υπάρχει καλύτερη συνεργός σε όλη αυτή την προσπάθειά σου να αλλάξεις τη ζωή σου ή μάλλον να ζήσεις πραγματικά, όσο η προσευχή. Και όσο προχωράμε, αδερφοί μου, πρέπει η προσευχή μας να καθαρίζει, να είναι πιο συγκεντρωμένη, να είναι πιο απόλυτη, να είναι πιο καρδιακή. Πρέπει κάποια στιγμή, οφείλουμε στο Χριστό να τα δείξουμε όλα αυτά και να μην τα χάσουμε. Έτσι, γιατί υποτίθεται ότι μαθητεύουμε χρόνια στο σχολείο του Χριστού και πρέπει κάποια στιγμή σαν μαθητές να έχουμε μία πρόοδο για να χαροποιήσουμε και τους γονείς μας, τους πνευματικούς, και τους διδασκάλους, τους πνευματικούς, και αυτούς οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, προσεύχονται για μας και θέλουν, και κάποτε μας μίλησαν και εμείς αλλάξαμε τη ζωή μας εξαιτίας αυτών. Ναι, και λέγαμε προσευχή, είναι ώρα να ξαναπούμε για την προσευχή. Και θυμίζω ότι έχουμε γράψει και ένα σχετικό βιβλίο με προσευχές, θα έλεγα, στην απλή γλώσσα, εύκολες αλλά και άγνωστες προσευχές. Και ο λόγος που γράφτηκε το βιβλίο αυτό είναι για να βοηθήσει εσάς και τον συγγραφέα, τον
παρόντα και τον ομιλούντα να ασχοληθεί περισσότερο με την προσευχή. Τι γίνεται? Πρέπει να δώσουμε, αδερφοί μου, βάση στην προσευχή. Προσευχή δεν είναι εύκολο πράγμα, έτσι. Είναι σαν να γεννάει η γυναίκα την ώρα που προσεύχεσαι και όταν φτάσει σε ένα αποτέλεσμα, τότε να είναι η στιγμή της γέννας, η ανακούφιση. Αλλά όσο προσεύχεσαι, και το ξέρουν οι γυναίκες περισσότερο αυτό που έχουν γίνει μάνες, είναι σαν να κυλοπονάς, σαν να προσπαθείς να γεννήσεις και ξέρετε πόσο πόνο έχει αυτό. Παρ' όλα αυτά, όποιος άνθρωπος προσεύχεται χωρίς να βάζει μορφή μέσα στο μυαλό του, προσεύχεται με τα λόγια και δίνοντας καρδιά και βάση στα λόγια της προσευχής, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, περαγία Θεοτόκε, βοήθη ημίν, ελέησον ημάς, σταυρέ του Χριστού σώσον ημάς τη δυνάμη σου, Άγιε του Θεού πρέσβε περιμών, βασιλεύ ουράνι, ελέησον με ο Θεός, πάτερ ημών, πιστεύω», και πόσες άλλες όμορφες προσευχές υπάρχουν γραμμένες από τους πατέρες της Εκκλησίας μας. Εκείνη την ώρα λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος προσεύχεται και αγωνίζεται και στρώνει τον εαυτό του κάτω, έστω και αν είναι δύσκολο γιατί όλη την ημέρα έχει μέρημνες και ασχολίες και προβλήματα και δεν έχει χρόνο και είναι κουρασμένος κτλ. Αυτός λογίζεται ως ήρωας για τον εαυτό του πρώτα, γιατί έχει να ωφελήσει τον εαυτό του και μετά για όλους όσους τον βλέπουν. Και αυτή τη στιγμή, αδερφοί μου, αναφέρομαι στα παιδιά, διότι τα παιδιά, δυστυχώς, τα παιδιά σας, τα παιδιά μας, τα παιδιά αυτού του έθνους, τα παιδιά αυτής της Εκκλησίας, της μίας Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας του Χριστού, δεν βλέπουν ως παράδειγμα την προσευχή μες στο σπίτι. Και αυτό δεν είναι καλό, θα φτάσουν κάποια στιγμή σε μια ηλικία που αυτά τα παιδιά θα έχουν έλλειψη προσευχής και αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα μπορέσουν να τη βρουν πουθενά και θα δυσκολευτούν, εκτός κι αν ο Χριστός έτσι τους λυπηθεί πραγματικά και τους φωτίσει να μάθουν να προσεύχονται. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε αυτή την προσπάθεια, έτσι, να δώσουμε ένα μήνυμα, να δώσουμε ένα παράδειγμα στα παιδιά, να ασχοληθούμε, να έχουμε βιβλία προσευχών, να λέμε την προσευχή με την καρδιά μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Είναι κρίμα τα παιδάκια γύρω μας να μην έχουν που την κεφαλή κλείνε, γιατί στη δύσκολη ώρα δεν θα ξέρουν να προσευχηθούν και σε αυτό θα είσαι υπαίτιος εσύ ο μεγάλος, ο οποίος δεν έδωσες ποτέ το παράδειγμα το σχετικό. Για όλα αυτά τα οποία λέω, απαραίτητη προϋπόθεση, αδελφοί μου, είναι να φυλάξουμε την καρδιά μας έτσι ώστε να λειτουργεί σωστά. Διότι η σκληρότητα των ανθρώπων στην εποχή μας είναι παροιμνιώδης πλέον. Δεν μπορεί αυτά τα έργα που κάνουν οι άνθρωποι σήμερα να γίνονται από ανθρώπους. Άρα ή έχουμε σκληρούς ανθρώπους, πέτρες δηλαδή, ανθρώπους χωρίς καρδιά, ή έχουμε αντίχριστους οι οποίοι είναι όργανα του διαβόλου, άνθρωποι μεν, αλλά όργανα του πατέρα του σατανά. Λοιπόν, αδελφοί μου, να μιλάει η καρδιά μας. Σε κάθε έργο που θα κάνουμε και σε κάθε ενέργεια, να μιλάει η καρδιά μας. Έχουμε τη λογική, είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, δεν θα γίνουμε παιδιά στο μυαλό, αλλά πρέπει να γίνουμε παιδιά στην καρδιά. Πώς θα σωστούμε διαφορετικά, τη στιγμή που ο Θεός μας καλεί να γίνουμε σαν ένα από αυτά τα παιδιά τα οποία υπέδειξε κάποτε ότι θέλει να τα αφήσουμε να πάνε κοντά του και θέλει εμείς όλοι να είμαστε παιδιά. Να λειτουργεί η καρδιά μας. Εφόσον λειτουργεί η καρδιά μας, τότε όλα αυτά τα οποία λέμε θα είναι κατανοητά και θα παίρνετε φωτιά όσον αφορά την τήρηση των εντολών του Χριστού και θα γίνονται όλα πιο εύκολα και θα είστε ευτυχισμένοι συνεχώς και διαρκώς και πολύ. Όλο αυτό για να το ζήσουμε μέσα στην Εκκλησία, που είναι το σώμα του Χριστού και είμαστε μέλη εμείς, χρειάζεται το σύμβολο. Χρειάζεται το μυστήριο. Χρειάζεται σε εμάς εδώ το βάπτισμα, έτσι. Χρειάζεται η καλλιέργεια. Χρειάζεται ο ιερέας μας, ο οποίος να είναι πνευματικός μας πατέρας, ο καθοδηγητής μας και να έχει και την ιεροσύνη, να μετατρέπει δηλαδή τα υλικά πράγματα σε πνευματικά. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό και φυσικά κάποια στιγμή θα χρειαστεί, παίρνοντας τον ιερέα μας, παίρνοντας τον πνευματικό μας, να απομονωθούμε σε κάποιο χωριό, σε κάποιο δάσος, σε κάποιο βουνό
και εκεί να ζούμε την πραγματικότητα της πίστεως ενωμένη δια του μυστηρίου με τον Χριστό. Θέλω να σας πω δηλαδή και να το προσέξετε και αυτό και από τις αιρέσεις, βλέπετε ότι παραδείγματος χάρη οι Προτεστάντες, η τρίτη μεγάλη έτσι, ομολογία χριστιανική, έχουν χάσει το μυστήριο αυτό, έχουν χάσει την ιεροσύνη, την έχουν απαρνηθεί σε μια προσπάθειά τους να αντιδράσουν, να διαμαρτυρηθούν στα κακά έργα της ρωμαιοκαθολικής ομολογίας και βλέπετε ότι βαδίζουν τώρα χωρίς το μυστήριο, χωρίς την ιεροσύνη. Εμείς όμως ξέρουμε ότι αν κανείς δεν γεννηθεί από το νερό και από το πνεύμα το Άγιο, δεν μπορεί να γίνει Χριστός. Αν κανείς δεν φάει το σώμα του Χριστού και δεν πιει το αίμα του, δεν έχει σχέση με αυτόν. Όλα αυτά πώς θα τα ζήσουμε? Θα τα ζήσουμε διαμέσου του μυστηρίου. Θέλει λοιπόν ο Χριστός να έχουμε απόλυτη σχέση με τα μυστήρια και φυσικά αυτό προσπαθώ να σας το πω εδώ και χρόνια με τη συμμετοχή που πρέπει να έχουμε ο καθένας μας πρώτα στην προσευχή του στο σπίτι και μετά στην εκκλησία κατά την οποία ώρα που παρευρίσκεται εκεί θα δει πολλά και θα ενωθεί με το μυστήριο και πρέπει συνεπώς όλη την ώρα να έχουμε μέσα στα πόδια μας, μέσα στην καρδιά μας, μέσα στην καθημερινότητά μας, τι να έχουμε, ξομολόγηση, το μυστήριο της μετανοίας, Θεία Λειτουργία, το μυστήριο της Θείας Μυσταγωγίας, Θεία Κοινωνία που είναι μέσα εκεί, να έχουμε ευχέλαιο, να έχουμε αγιασμό που είναι εν πάση περιπτώσει γενικώς όλα αυτά, να έχουμε γάμο, να έχουμε ιεροσύνη, να έχουμε γενικώς και να συμμετέχουμε στα μυστήρια, διότι χωρίς το μυστήριο, εμείς θα γίνουμε μυστήριοι στο τέλος. Πολλά έργα εμφανίζουμε και λέμε και αντιλαμβάνεστε ότι ο ενεργός χριστιανός κάνει έργα, έτσι. Δεν μπορεί να έχει ενεργή πίστη και να κάθεσαι ανενεργός. Όμως όλα, ό,τι κάνουμε πρέπει να γίνεται εις δόξαν Θεού. Να βάζουμε τη σφραγίδα όταν προσευχόμαστε, όταν βοηθάμε και διακονούμε, όταν τρώμε, όταν πίνουμε, όταν κάνουμε οτιδήποτε αγαθό και όμορφο έργο, όλα πρέπει να τα μεταφέρουμε με το μυαλό μας και με την καρδιά μας, σαν να τα δίνουμε μπροστά στο θυσιαστήριο του Θεού. Να τα παίρνουμε στα χέρια μας και να λέμε «Χριστέ μου, αυτά είναι για σένα, τα ψίχουλα τα δικά μου, μπροστά σε αυτά τα οποία κάνεις για μένα, τα δίνω σε σένα για να δεις ότι σε αγαπώ, για να δεις ότι είμαι ενεργός, μόνο εσύ, δεν με ενδιαφέρει τι θα δει ο κόσμος, δεν με ενδιαφέρει πώς θα κρίνει ο κόσμος, μόνο εσύ, γιατί ξέρετε ότι όλη η φροντίδα και όλος ο αγώνας του αντιπάλου μας, του διαβόλου, είναι στο να αποτραβήξει το νου μας από τη μνήμη του Θεού και φυσικά να μας εξαπατήσει με τα γήινα δολώματα, τα οποία είναι πάρα πολλά, απίστευτα πολλά και γλυκά και θέλγητρα έτσι και δέλεαρ αυτού του κόσμου, και προσπαθεί συνεχώς να τραβήξει το μυαλό μας προς τα εκεί, έτσι ώστε να χάσουμε και την επαφή μας και φυσικά να φύγει το μυαλό μας από τον Χριστό, κάτι το οποίο είναι το ζητούμενό του, έτσι. Πάνω απ' όλα θέλει αυτό, να μην σκεφτόμαστε τον Χριστό, αλλά να σκεφτόμαστε εκείνον. Και πώς σκεφτόμαστε εκείνον? Μέσα από την ύλη, το χρήμα, την καθημερινότητα, τη μέρημνα, όλα όσα πράγματα γίνονται στη ζωή μας χωρίς να έχουν Χριστό. Για να καταφέρουμε όμως, να μην ξεφύγουμε, αδερφοί μου και αγαπητοί φίλοι, παίζει μεγάλο ρόλο στη ζωή μας να είμαστε εγκρατείς. Η εγκράτεια είναι περιεκτική αρετή, τα περιλαμβάνει όλα και φυσικά είναι εντολή, γιατί ξέρει ο Χριστός ότι αν βάλουμε όρια στη ζωή μας, τότε θα πετύχουμε πολλά πράγματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος παραμελεί την αρετή, καταστρέφει όλη του τη ζωή, είναι ακρατής, περιπίπτει σε αμέλεια αλλά και σε υπερβολές, καταστρεπτικές, αντίχριστες, ανόητες και όλα αυτά γιατί δεν μπορεί να συγκρατηθεί. Δεν έχει μελετήσει, δεν έχει βάλει στο μυαλό του ότι το κέρδος του δεν θα είναι να κάνει κάποια πράγματα τα οποία θα τον παρουσιάσουν καλό μπροστά στους ανθρώπους, αλλά να κάνει τις αρετές που του υποδεικνύει ο Χριστός. Και φυσικά, αδελφοί μου, και εκεί θέλει πάρα πολύ διάκριση και αγάπη και καρδιά,
Γιατί κοιτάξτε, είναι πάρα πολλοί παρθένοι παραδείγματος χάρη στο σώμα, οι οποίοι όμως δεν ακούν ποτέ στη ζωή τους τι κάνουν το δικό τους. Ή εν πάση περιπτώσει, μπορεί κάποιος να έχει αποφύγει τη γαστριμαργία, να μην είναι λέμαργος, δηλαδή και γαστρίμαργος, αλλά να είναι υπερήφανος και να πενεύεται όλη την ώρα και αυτός πάλι να χάνει. Δηλαδή βλέπετε ότι παντού έχουμε πάθη και κακίες και παντού έχουμε αδυναμίες και παντού έχει παγίδες ο διάβολος για μας, όπως λέει ο Μέγας Αντώνιος, αλλά εμείς πρέπει να έχουμε εγκράτεια σε όλα. Και να ξέρετε ότι η εγκράτεια, όπως και η διάκριση, περιλαμβάνει όλες τις αρετές μέσα. Γιατί όταν κάνεις κάτι με διάκριση, δηλαδή ξέρεις πόσο, πότε, ρωτάς, συμβουλεύεσαι και το εκτελείς, και όταν κάνεις κάτι με εγκράτεια, δηλαδή θα χαρώ βάζοντας κάποια όρια, θα φάω βάζοντας κάποια όρια, θα μιλήσω βάζοντας κάποια όρια, τότε είσαι ευλογημένος και φυσικά καρποφορείς. Κάνεις καρπό, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά, στη γεωργία για να γίνουν οι καρποί, να βλαστήσουν τα φυτά, πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις και αυτές είναι προϋποθέσεις ορίων και εγκράτειας. Πάρα πολύ σοφοί οι πατέρες, οι οποίοι μας τα διδάσκουν όλα αυτά και πάρα πολύ συγκεκριμένος ο δρόμος για να φτάσουμε κοντά στο Χριστό. Θέλει λοιπόν τρόπο και κόπο, αλλά περισσότερο θέλει χάρη του Θεού. Για να μην τον ξεχνάμε λοιπόν, αυτόν τον Θεό μας, τον αληθινό, τον τριαδικό, τον Χριστό μας, πρέπει να στηριζόμαστε, αδερφοί μου, μόνο σε Αυτόν. Πάντοτε, όπου και να είστε, θυμηθείτε ότι ο Χριστός παρακολουθεί. Και μάλιστα όχι παρακολουθεί μόνο, αλλά συμμετέχει. Και μάλιστα όχι συμμετέχει μόνο, αλλά είναι παρόν. Πόσο φοβερό και συγκλονιστικό είναι αυτό. Έτσι λοιπόν, σε οποιαδήποτε περίσταση και αν βρίσκεσαι, θυμίσου τον Θεό. Αν σου λείψει κάτι, θυμίσου τον Θεό. Προσπάθησε να συγκατηθείς εκείνη την ώρα και κάνει λίγο προσευχή. Και αν ακόμα χάσεις κάτι, πες ότι εγώ εξαιτίας των αμαρτιών μου πρέπει να υπομείνω αυτή τη θλίψη, αλλά Χριστέ μου, σε παρακαλώ, μην με αφήσεις μόνο μου. Μην με αφήσεις να δοκιμάσω την απομόνωση αυτή. Και φυσικά ξέρετε ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει απομόνωση, γιατί ο Χριστός είναι πανταχού παρόν. Αλλά όταν εμείς δεν βλέπουμε αυτήν την πανταχού παρουσία του Κυρίου, τότε απομονωνόμαστε μόνοι μας. Δεν μας αφήνει ο Θεός ποτέ, αλλά τον αφήνουμε εμείς. Αυτό είναι το τραγικό της υπάρξεως και της ζωής του ανθρώπου. Συνεπώς, για να μπορούμε να είμαστε συγκεντρωμένοι στο σκοπό μας, χρειαζόμαστε μια αδιάκοπη επαγρύπνηση. Βλέπεις, πρέπει να σκέφτεσαι τι, το πώς σκέφτεσαι. Πρέπει να σκέφτεσαι το πώς ενεργείς και πρέπει να σκέφτεσαι και το πώς αισθάνεσαι. Συνεχώς δηλαδή, εκείνος που θέλει να σωθεί πρέπει να έχει τα μάτια του 14. Καμιά φορά, αδερφοί μου, δεν ξέρω πώς μας έχει καρφωθεί στο μυαλό ότι εμείς κάνουμε κάτι ή κάνουμε κάποιον αγώνα. Δεν είναι τα πράγματα έτσι. Κάνουμε πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε και ξέρετε ότι όλο αυτό δημιουργεί αβαρίες στην πνευματική μας ζωή. Αλλά επειδή, όπως λέει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, αυτός ο οποίος στέκεται ας κοιτάξει μήπως πέσει, γιατί κανείς δεν είναι στεκούμενος αφ' αυτού του, τότε κι εμείς, παίρνοντας και από την πλούσια μοναχική παράδοση, που βλέπετε ότι η μοναχική ζωή έχει συνεχώς μια υπαγρύπνηση σε πρώτη πορεία, δηλαδή ζητάει από τον μοναχό μια αδιάκοπη υπαγρύπνηση, όπως σας είπα, πάνω στο μυαλό, στην καρδιά, στα συναισθήματα, στις πράξεις. Έτσι λοιπόν, ας έχουμε κι εμείς, όπως λέει η Αγία Συγκλητική και όπως λέει και ο Θυμόσοφος Λαός, ας έχουμε τα μάτια μας 14, διότι συνεχώς θα μας προστατεύσει ο Χριστός, αλλά κι εμείς δεν πρέπει να κάνουμε ανοησίες οι οποίες θα θέτουν τον εαυτό μας σε κίνδυνο και όχι μόνο, αλλά θα βάζουν εμάς σε πειρασμό. Μία άλλη πολύ σημαντική λεπτομέρεια πρέπει να προσέξουμε για να ευχαριστήσουμε τον Χριστό, είναι, αδερφοί μου, και να το σημειώσετε αυτό, είναι η σχέση που έχουμε με τις προφητείες. Τελικά, η μόνη αληθινή προφητεία, η μόνη επίκαιρη προφητεία, εκτός από αυτές που είναι βασικές και τις έχουμε μέσα στην Αποκάλυψη και στην Αγία Γραφή, είναι, αδερφοί μου, αυτή που λέει ο Μέγας Αντώνιος. Λέει ο Μέγας Αντώνιος, λοιπόν, ότι θα έρθει ένας καιρός που όλοι οι άνθρωποι θα είναι μανιακοί, θα είναι τρελοί. Όταν κάποιος μέσα σε αυτούς θα ξεχωρίζει, θα πέφτουν όλοι πάνω του και θα λένε «Εσύ είσαι τρελός,
γιατί θα είναι τρελή αυτή, ενώ εκείνος θα είναι γνωστικός. Λοιπόν, αυτό ζούμε σήμερα. Βλέπουμε τρελές ιδέες, τρελές πράξεις, τρελό τρόπο ζωής, τρελές αντιμετωπίσεις των θεμάτων, αντίχριστες, άθεες, οπουδήποτε, άσκοπες, ανιστόρητες. Κι όμως αυτά είναι τις μόδες και όταν εμφανιστεί κάποιος ο οποίος θέλει να μιλήσει σοβαρά και να σταθεί σοβαρά απέναντι στη ζωή, αυτός κατακρίνεται από τους άλλους, διώκεται και φυσικά καμιά φορά μπορεί και να λυγίσει και να πει «Μα εγώ αγωνιζόμενος και με κυνηγάνε τόσο πολύ, τι έχει γίνει πλέον?» Έχουν γίνει τα άλλαλα και τα μπάλαλα, αυτά που έλεγε ο Κοσμάς Φιωτολός, ότι θα επικρατήσουν κάποια στιγμή και αυτά φυσικά που ο Μέγας Αντώνιος αποτύπωσε σε μία φράση, ότι οι μανιακοί θα κυνηγούν τον ένα γνωστικό τον οποίο θα τυχαίνει να δουν κάπου. Έχουμε πει επανειλημμένως, αδερφοί μου, ότι όλα αυτά τα λόγια του Χριστού κάθονται και γίνεται υποδοχή στις καρδιές οι οποίες είναι γεμάτες ταπεινοφροσύνη. Αυτή η ταπεινοφροσύνη δίνει μια ηρεμία, μια δύναμη, μια εμπιστοσύνη. Οι πατέρες την ονομάζουν στολή της θεότητος, γιατί ο Χριστός ήταν πάνω απ' όλα ταπεινός, αλλά και την ονομάζουν και δρόμο της σωτηρίας, αρχή και τέλος της νίκης εναντίον των δαιμόνων. Ξέρετε ότι περισσότερο από κάθε άλλο πράγμα, όπως λέει ο Αββάς Ισαΐας, έχουμε ανάγκη την ταπεινοφροσύνη, γιατί από αυτήν ο διάβολος έγινε διάβολος και μας δίδαξε με τον τρόπο του, χωρίς να θέλει, ότι δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από την υπερηφάνεια, η οποία μας απομακρύνει από τον ταπεινό Θεό. Η συγγνώμη, η ωριμότητα, η γαλήνη, η ομορφιά αυτή η οποία μας αρέσει και ποτέ σε κάποιον άνθρωπο δεν την απορρίπτουμε, άσχετα να την κάνουμε εμείς, αυτή όλη γίνεται η διαδικασία και υπάρχει γύρω μας για να συμβουλευόμαστε, να παραδειγματιζόμαστε και να μπορέσουμε να κάνουμε κι εμείς κάτι. Να ζητήσουμε συγγνώμη γενικώς. Να οριμάσουμε, βρε παιδί μου, κάποια στιγμή μέσα από όλα αυτά τα οποία μας έκανε στη ζωή μας ο Θεός, να γαλινέψουμε, να ομορφύνουμε και να καταλάβουμε στο κάτω-κάτω ότι ό,τι μας έρχεται ανάποδα θα το αντιμετωπίσουμε και θα το λύσουμε μόνο άμα το δεχτούμε. Δια της ταπεινοφροσύνης λοιπόν. Η γκρίνια, οι λογισμοί, οι κακίες, οι αντιδράσεις και πολλές φορές το θέλημα του Θεού, τι έχουν να μας δώσουν? Τίποτα δεν έχουν να μας δώσουν. Συνεπώς, εμείς, με άλλο τρόπο από αυτόν τον οποίο κάνει ο κόσμος, πρέπει να σταθούμε σε αυτήν τη ζωή. Είπαμε και νωρίτερα, το έχουμε πει και πάρα πολλές φορές και θα το ξαναπούμε, ότι οι δοκιμασίες ωφελούν. Αυτοί οι πειρασμοί δηλαδή, οι οποίοι αντιμετωπίζονται με υπομονή, χωρίς γκρίνια, πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι οι δοκιμασίες οι οποίες τόσο μυστικά καθαρίζουν την ψυχή. Και να σας πω και κάτι άλλο. Πώς θα πάρουμε βαθμό αν δεν μας εξετάσει ο δάσκαλος? Πώς θα σταθούμε αν δεν γράψουμε ένα διαγώνισμα για να μπορέσει και εκείνος να δει τι κάνουμε στη ζωή μας? Συνεπώς, αδελφοί μου, οι δοκιμασίες και είναι, όπως λέει και η λέξη, είναι αυτή η δοκιμή, το τεστ, το διαγώνισμα, το οποίο σε κάνει μετά να πάρεις βαθμό και να αξιωθείς. Και φυσικά, όταν παρακαλάω στον Χριστό με πίστη, θα σε ακούσει, θα σε εισακούσει και θα καταλάβεις και εσύ μετά ότι είναι αυτός που σε λυτρώνει από τη δοκιμασία που επιτρέπει να έχεις εσύ. Γιατί όταν ο Θεός επιτρέπει κάτι, σηκώνει εκείνος το βάρος. Δεν είναι άδικος ο Θεός μας, αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και να καταλάβουμε ότι όσοι από εμάς παίρνουν την απόφαση να καθαριστούν από την αμαρτία και να καθαρίσουν το μυαλό τους και την ψυχή τους από αυτά τα πράγματα, το πρώτο που θα καταλάβουν θα είναι αυτό, ότι οι δοκιμασίες είναι απαραίτητες στη ζωή μας και οι πειρασμοί για να οριμάζουμε και ο Θεός θα μας δίνει πάντοτε αυτό που πρέπει να μας δώσει. Εμείς χρειαζόμαστε προσευχή, πολύ και υπομονή. Και όταν έχετε ο πειρασμός, να ξέρουμε ότι ο Θεός τον μέτρησε πριν βάλει το φορτίο αυτό στην πλάτη μας και το έβαλε ακριβώς εκεί που έπρεπε να το βάλει για να το σηκώσουμε άνετα. Όλα τα άλλα, αδερφοί μου, είναι δυστυχώς λόγια ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει ότι ο κόπος κοντά στο Χριστό πληρώνεται πολύ περισσότερο από οποιονδήποτε κόπο κάνουμε για οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτόν.
Και μια και μιλάμε και πάλι για τον Χριστό μας και χαιρόμαστε αυτή την ώρα εδώ που τον έχουμε στο κέντρο της συζήτησής μας και όλοι όσοι είστε και παρακολουθείτε και συμμετέχετε σε αυτή την κουβέντα το χαίρεστε αυτό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ας δούμε ότι η ελπίδα που υπάρχει και θέλουμε και την έχουμε στο Χριστό είναι σαν υπόσταση, είναι υποστατική, είναι ο ίδιος ο Χριστός αδελφοί μου. Η ελπίδα είναι πάνω στο Χριστό. Η ελπίδα μας δεν είναι σαν αυτές τις ελπίδες που δίνει οποιοδήποτε άνθρωπος ή οποιαδήποτε εγκόσμια κατάσταση ή το χρήμα ή η περιουσία ή οτιδήποτε άλλο. Είναι ο ίδιος εκείνος. Μακάρι να βρίσκαμε πάντοτε αυτό το οποίο ήθελε εκείνος να κάνουμε. Αλλά να ξέρετε ότι η δύναμη της ελπίδας και το έχετε και το ξέρετε γιατί πάρα πολλές φορές έχουν συμβεί πράγματα στη ζωή σας τα οποία δικαίωσαν την ελπίδα που έχετε στο Χριστό. Η δύναμη της ελπίδας αυτής είναι τεράστια, είναι μεγάλη. Είναι πολύ μεγάλη και όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι φρούριο, είναι τείχος, είναι συμμαχία, είναι λιμάνι ασφαλές, είναι πύργος στον οποίο δεν μπορεί να πάει ο εχθρός, λέει ο Χρυσόστομος. Είναι αίτητο όπλο, είναι μεγάλη δύναμη σε όλα τα αδιέξοδα και φυσικά βρίσκει διέξοδο εκεί που δεν βρίσκει κανένας άλλος. Διότι η ελπίδα η δική μας δεν είναι κάτι θεωρητικό, είναι πρακτικό. Ελπίζουμε γιατί είδαμε πάρα πολλές φορές τον Χριστό να επεμβαίνει και να μας οδηγεί εκείνος στο θέλημά Του και στη Βασιλεία Του. Υπάρχει μεγάλη χαρά γι' αυτό και Τον ευχαριστούμε και φυσικά να ξέρετε ότι με την ελπίδα αυτή στην ιστορία της Εκκλησίας και του κόσμου οι μικροί νίκησαν τους μεγάλους, έτσι, οι άοπλοι τους οπλισμένους και έχουμε και εθνικά παραδείγματα πάνω σε αυτό και φυσικά τα μικρά παιδιά νίκησαν τους μεγάλους ανθρώπους και αυτό είναι και το σύνθημά μας διότι τα μωρά του κόσμου εξελέξα το Θεός και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτό είναι κατεσχήνητα ισχυρά, δηλαδή τα μωρά και τα ασθενή εμάς που θεωρούμαστε ανόητοι από τον κόσμο γιατί πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο και ασθενείς γιατί δεν έχουμε δυνάμεις και εξουσίες κοσμικές γι' αυτό λοιπόν όταν δεν τις έχουμε μας παίρνει ο Χριστός και μας προστατεύει Εκείνος και μας δίνει τη δύναμη Εκείνος και μας δίνει την εξουσία Εκείνος να πατάμε πάνω σε φίδια και σκορπιούς και να μην παθαίνουμε τίποτα και φυσικά όλο αυτό λέγεται η ελπίδα, η οποία ελπίδα, όπως λέει και το Ευαγγέλιο, είναι ένα από τα τρία πράγματα που έχουν μείνει τα τελευταία. Πίστη, ελπίδα και αγάπη. Τελειώνοντας, και επειδή ούτως ή άλλως όσα λέμε αυτό το σκοπό έχουν, ποιο σκοπό αδερφοί μου, να γίνουμε ξένοι από αυτόν τον κόσμο. Τελειώνοντας λοιπόν, θα ήθελα και πάλι να σας προσκαλέσω να αποφύγετε το πνεύμα αυτού του κόσμου και φυσικά τα μάταια και γλυκά πράγματα αυτού του κόσμου και να προσετεριστείτε όσο γίνεται περισσότερο τον Χριστό. Οι αισθήσεις του σώματος, όλες αυτές που ζητούν την ικανοποίησή τους, σίγουρα αντιστρατεύονται στην πίστη και στο θέλημα του Θεού. Και γι' αυτό και κάθε φορά τις περιορίζουμε, τις βάζουμε σε εγκράτεια, προσπαθούμε να σκεφτούμε διαφορετικά, κάνουμε το σταυρό μας έτσι ώστε να μην νικηθούμε από αυτές. Όμως αυτά τα οποία πρέπει να ζήσουμε είναι πέρα από κάθε εξουσία και από κάθε μεγαλομανία και από κάθε ιδεασμό τον οποίο μπορεί να έχουμε μέσα μας. Ζήστε αδερφοί μου καθημερινά απλά πράγματα, έναν καφέ που θα πιείτε, ένα φαγητό που θα φάτε, μια όμορφη στιγμή στην οικογένειά σας, την προσευχή σας ζήστε, δοξολογήστε και αφήστε όλους τους κακούς ανθρώπους οι οποίοι πέφτουν επάνω μας πραγματικά και θέλουν να μας εξουδετερώσουν, αφήστε τους όλους αυτούς να κάνουν αυτό που θέλουν. Εμείς να είμαστε ξένοι από αυτό το φρόνημα το κοσμικό, διότι όλο αυτό το οποίο σας περιέγραψα είναι το κοσμικό φρόνημα. Και το κοσμικό φρόνημα σκορπίζει την καρδιά του ανθρώπου, τον κάνει να χάνει τα ίχνη προς τη Βασιλεία του Θεού και φυσικά να μπερδεύεται στο τέλος και πολλές φορές να δημιουργεί και ιδέες οι οποίες δυστυχώς είναι άσχετες με το νόημα και το πνεύμα του Ευαγγελίου. Καλό είναι που ακούσαμε, καλό είναι που σκεφτήκαμε, καλό είναι που την ώρα που ακούμε δεν μιλάμε κιόλας και σημειώνουμε
Και γι' αυτό τελειώνοντας θέλω να σας πω ότι είναι καιρός να μιλάμε και καιρός να σιωπάμε. Η Αγία Σιωπή, τώρα τη Μεγάλη Σαρακοστή, είναι το ζητούμενο. Είναι η μεγαλύτερη νηστεία που μπορούμε να κάνουμε. Να μπορούμε να σιωπούμε εσωτερικά πρώτα, δηλαδή να μην κατακρίνει η καρδιά μας και να μην ασχολείται με τους άλλους και με τα έργα του κόσμου και φυσικά μετά να προσπαθούμε να μην βγάλουμε από το μυαλό μας πράγματα τα οποία θα προσβάλλουν, γιατί θα τα περάσουμε προς τα έξω και θα στεναχωρήσουν, γιατί όπως έχουμε πει και άλλη φορά και πάρα πολλές φορές μάλιστα, ο άνθρωπος ο οποίος λέει πολλά, σίγουρα αδερφοί μου, θα στεναχωρήσει ανθρώπους, θα κάνει ζημιές, θα προσβάλλει τον Χριστό και φυσικά μέσα από εκεί θα χάσει και την προσευχή του, θα χάσει και τη σχέση μαζί του. Εμείς θέλουμε κάτι συγκεκριμένο. Θέλουμε όλα αυτά τα οποία ακούμε να στέκονται μέσα στην καρδιά μας και αυτό θα γίνει όταν με τη σιωπή ηρεμήσουμε μέσα μας και δεν έχουμε ανάγκη πολλές φορές να παραεκδηλωνόμαστε. Επιτρέψτε να πω αυτή τη λέξη. Όταν λοιπόν εσύ συγκεντρωθείς μέσα σου και αυτή την περίοδο ειδικά, γιατί και οι περίοδοι αυτοί δίνονται για αυτό το λόγο, ξέρετε, για να μπορέσουμε να συγκεντρωθούμε μέσα μας, τότε θα τα καταλάβεις όλα αυτά τα οποία σου λέω εδώ. Γιατί πολλές φορές και από τη μέρημνα και από τη σκέψη και από το χάσιμο αυτό έρχεται και η πολυλογία και τα κάνει μαντάρα. Και φυσικά δεν σου είπα να μην γελάσεις, να μην χαρείς, δεν σου είπα να μην μιλήσεις, αλλά ξέρετε, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε όλη την ημέρα και παρόλα αυτά δεν αργολογούν, γιατί όλο αναφέρονται σε σπουδαία πράγματα, αναφέρονται στον Κύριο, αναφέρονται στα γεγονότα και στις έννοιες και σε ανώτερα πράγματα της ζωής μας, έτσι ώστε και ανεβάζουν το επίπεδο και δίνουν λύσεις, αλλά και δεν αργολογούν. Γιατί κάποια στιγμή θα δώσουμε λόγο για κάθε αργό λόγο τον οποίο είπαμε χωρίς να σκεφτούμε και χωρίς να έχουμε προσπαθήσει να περιορίσουμε το στόμα μας με την εγκράτεια. Χαίρομαι αδερφοί μου πραγματικά που καταφέρνουμε έστω και αυτήν την μικρή ώρα κάθε εβδομάδα να ανυψώνουμε το νου μας στον ουρανό, να κρατάμε έστω και λίγα από αυτά τα οποία και φυσικά σας υποδεικνύω τον τρόπο να σημειώνετε έτσι ώστε να κρατάτε όλο και περισσότερα και μπορούμε να έχουμε και περιεχόμενο έτσι ώστε ακούγοντας, να μπορούμε να μεταδώσουμε μετά και σε άλλους οι οποίοι είναι δίπλα μας και μας ζητάνε λόγο σπουδαίο και εμείς ενδεχομένως τους ταΐζουμε σανό, γιατί δεν καταλάβαμε ότι αυτή την ανάγκη την έχει ο άνθρωπος, άσχετα αν καμιά φορά δεν δείχνει αυτό και φυσικά μας μπερδεύει, αλλά να ξέρετε ότι πάντοτε, οπουδήποτε, όπου και να είστε, ρίξτε το Χριστό και τότε να είστε σίγουροι ότι δεν θα μπερδευτείτε. Εύχομαι και πάλι καλή προσευχή, καλή φώτιση, να εύχεστε κι εσείς για μένα, να το έχω αυτό και φυσικά με χάρη και με χαρά να ζείτε τις εβδομάδες της Μεγάλης Σαρακοστής, τις προηγιασμένες λειτουργίες, τους χαιρετισμούς και να μας αξιώσει ο Θεός ακόμα μια Ανάσταση ευλογημένη με λιγότερα προσωπικά προβλήματα, αβαρίες και ψυχομπερδέματα. Παναγία μαζί σας, καλή Κυριακή, να είστε γεροί όλοι.